Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Παργινέ. Κύριε Δήμαρχε, στη νέα εποχή που μπήκαμε με το σχέδιο Καλλικράτης, αναμφίβολα αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα. Διότι έχετε προγραμματίσει συγκεκριμένα έργα, έχετε προγραμματίσει ορισμένες υπηρεσίες, παροχές προς τους δημότες σας και ταυτόχρονα έχετε και οικονομικά προβλήματα. Πώς προτίθεστε ή μάλλον πώς προγραμματίζετε να λύσετε αυτό το γρίφο? Καταρχήν να πούμε ότι το θέμα του Καλλικράτη και τα συνδικαλιστικά μας όργανα χρόνια το λέγαμε και εμείς, ότι πρέπει να υπάρξει ένα μοντέλο, ένα σχέδιο που να δημιουργήσει έναν εξορθολογισμό των οικονομικών και μια σωστότερη διαχείριση με αποδέχτη τον ίδιο το Δημότη να πάρει ποιοτικότερες τις λειτουργίες του Δήμου. Εμείς λοιπόν το μόνο και στο μόνο που είχαμε φέρει, αν θέλετε, αντίρρηση ήταν κυρίως για τα ζητήματα των πόρων που σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητες που έρχονται με το νέο σχέδιο νόμου, με το νόμο ουσιαστικά. Και το δεύτερο με τους εργαζόμενούς μας, δηλαδή τους συμβασιούχους, που σημειωτέων το Μαρούσι από την διοίκηση την δική μας βρήκε 156 περίπου μόνιμους υπαλλήλους. Αμέσως το 2008 κάναμε όλες τις εκείνες ενέργειες για να φέρουμε μόνιμους υπαλλήλους με τον ΑΣΕΠ, που ακόμα εκκρεμεί αυτή η διαδικασία από τον ΑΣΕΠ, και βεβαίως οι λειτουργίες της είχαν να κάνουν κυρίως με ορισμένου χρόνου συμβασιούχους. Το σχέδιο λοιπόν, το οποίο σήμερα είναι νόμος, είχε να κάνει με το ότι σήμερα, με το να μην μπορεί κανείς να ανεώσει ορισμένου χρόνου εργαζομένους με εμπειρία που έχουν δώσει την πόλη, οι οποίοι γνωρίζουν την πόλη και οι οποίοι ουσιαστικά έχουν πάρει τα χειροκροτήματα από τους δημότες, δεν μπορούμε πλέον να τους ανανεώσουμε τις συμβάσεις τους και μπαίνουμε σε μια διαδικασία τύπου ΑΣΕΠ, που όμως σε καμία περίπτωση δεν παίζει ούτε ο χρόνος εμπειρίας που έχει κανείς στη θέση ευθύνης μέχρι σήμερα, ούτε το ζήτημα της εντοπιότητας. Και είναι και, νομίζω και είναι και λίγο χρονοβόρα η διαδικασία, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια χρονοβόρο διαδικασία που σίγουρα 3-4 μήνες, και αναφερόμαστε στα νομικά πρόσωπα στις κοινοφιλείς επιχειρήσεις, που μπορεί κανείς να προκηρύξει τύπου ΑΣΕΠ θέσεις, που όμως θέλει 3-4 μήνες οπωσδήποτε. Δεν μιλάω για τους ΑΣΕΠ των μονίμων υπαλλήλων που θέλει χρόνια και σας το περιέγραψα λίγο πριν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα το οποίο ο πολίτης δεν θα εισπράξει την ποιότητα των λειτουργιών που μέχρι σήμερα έδινε η τοπική αυτοδιοίκηση και γιατί ακριβώς δεν θελήσε να δώσει μεταβατικό διάστημα ώστε να μπορέσει να μην υπάρχει αυτό το κενό. Εγώ θα δεχτώ ότι αναμφίβολα και σαφέστατα υπάρχει μια ανάγκη εξορθολογισμού των εργαζομένων στις διάφορες δημοτικές επιχειρήσεις. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος, μπορώ να το πω, πιο παραγωγικός καταμερισμός εργασίας για να εξοικονομηθούν πόροι. Ωστόσο, αυτά τα προβλήματα τα οποία εσείς περιγράφετε και τα αντιμετωπίζετε σαφέστατα, είναι προβλήματα τα οποία περιγράφουν και καταθέτουν και όλοι οι συναδελφοί σας. Γιατί δεν γίνονται κατανοητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών πρώτον, και κατά δεύτερον πώς προτίθεστε εσείς να αντιδράσετε ως δήμαρχος, ως επικεφαλής μιας πόλης, ως ηγέτης μιας πόλης, όταν οι δημότες σας θα στερηθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες και όταν οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και συγκεκριμένο ηθικό, γιατί είναι πολλά χρόνια που εργάζονται, και οικονομικό πρόβλημα για να τους λείψετε προς το ζήν χρήμα? Καταρχήν, κύριε Παργινέ, να σας πω ότι εμείς έχουμε καλέσει ήδη αύριο ένα ειδικό συμβούλιο στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, όπου εκεί οι παρατάξεις, οι εργαζόμενοι αλλά και η διοίκηση θα τοποθετηθεί για τις περαιτέρω ενέργειες, βγάζοντας ένα πολύ συγκεκριμένο ψήφισμα. Θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον όσο με αφορά, πιστεύω τα συνδικαλιστικά όργανα της ΚΕΠΚΙ και της ΤΕΠΚΙ να έχουν κάνει ό,τι μπορούν πάνω στο θέμα αυτό. Παρά τα αυτά, οι εισηγήσεις τους δεν έγινε καμία δεκτή κατ' ουσίαν μέσα από το τελικό σχέδιο και τελικά σήμερα τον νόμο ο οποίος διέπει. Δηλαδή αυτό το μεταβατικό στάδιο το οποίο ζητάνε πολλοί, για να μην πω όλοι οι δήμαρχοι, δεν θα το δεχτεί να το εφαρμόσει το Υπουργείο Εσωτερικών, να σας το παραχωρήσει? Θα σας πω ότι δυστυχώς, και εκεί θα να σας καταλήξω, ότι τουλάχιστον ως δήμαρχος Αμαρουσίου έχω ζητήσει με πρωτοκολλημένες αιτήσεις να συναντήσουμε τον Υπουργό ή την ηγεσία, πράγμα που δεν έχει γίνει δυνατόν, και βεβαίως με τρεις επιστολές
είχα ζητήσει, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί και γενικότερα, όπου εκεί είχαμε ζητήσει μεταβατικές διατάξεις, διότι όπως λέμε και στην ιατρική, κύριε Παργινέ, δεν είναι το μέλημα να θεραπεύσεις την ασθένεια, αλλά πρέπει να θεραπεύσεις τον ασθενή με την ασθένεια. Να άρα ρωτήσω, λοιπόν, ναι, εδώ δεν είναι να βγάλουμε γενικούς κανόνες χωρίς να έχουμε σκύψει γενικότερα στις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχουν συγκεκριμένες δομές κοινωνίας και να λέμε αυτό θα γίνει. Γιατί τότε είναι σαφές ότι δεν είμαστε καλοί όταν διοικούμε με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Δήμαρχε, δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον ως Δήμαρχος Αμαρουσίου μου κάνει αλγινή εντύπωση να έχουμε ζητήσει εδώ και ένα χρόνο συνάντηση ένας Δήμαρχος, ένας μικρός Δήμαρχος στον Υπουργό ή και στον Υφυπουργό και να μην έχει γίνει δυνατόν να μας έχει ορίσει, αν όχι τον ίδιο, κάποιον άνθρωπο να μπορέσουμε να λύσουμε τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία λέμε. Εάν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι η νέα εποχή του Καλλικράτη μπορεί να δώσει απαντήσεις στην κοινωνία, πολύ φοβούμε ότι θα αποδειχθεί ότι σε κάποια σημεία έγινε υποκράτης και πρέπει να θεραπεύσουμε τα πράγματά του. Κύριε Δήμαρχε, η δική μου πληροφόρηση από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι έχουν αρχίσει να επικρατούν δεύτερες σκέψεις. Γιατί οι εισηγήσεις δεν είναι μόνο από δημάρχους που δεν έχουν καμία σχέση με την κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα. Οι εισηγήσεις παρόμοιες με τις δικές σας είναι και από πράσινους δημάρχους, από φύλλα προσκύμενους στο κυβερνών κόμμα και συγκλίνουν στην ίδια άποψη ότι πρέπει να υπάρξει κάποια μεταβατική περίοδος. Θα σας πω, κύριε Παγινέ, καταρχήν ως ένας δεύτερης θητείας δήμαρχος που πήρε κοντά στο 57% από την πρώτη Κυριακή, νιώθουμε ότι δεν είμαστε εκπρόσωποι ενός χρώματος, είμαστε μιας ευρύτατης κοινωνίας. Κακά τα ψέματα όμως επηρεάζουν. Οι φύλλα προσκύμενοι επηρεάζουν. Είτε είναι την κυβέρνηση στη Γαλάζια λοιπόν, είτε την πράσινη. Πρέπει να σεβαστούμε πάνω απ' όλα όχι εμάς που είμαστε εκπρόσωποι πολιτών, αλλά κυρίως τους πολίτες αυτής της πόλης. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς όπως σας είπαμε, θα γίνει ουσιαστικά ένα συμβούλιο ειδικό που εργαζόμενη διοίκηση, παρατάξεις και κόμματα θα πάρουμε κοινές αποφάσεις, δηλαδή θα πάρουμε τις τύχες των πραγμάτων μόνοι μας στα χέρια μας και αυτές οι ενέργειες εκτός πιστεύω από το ψήφισμα το οποίο θα τεθεί υπόψη του Υπουργού θα είναι και άλλες ενέργειες οι οποίες βεβαίως θα είναι πιο έντονες από το να ζητάμε απλώς ένα ραντεβού που εδώ και ένα χρόνο δεν έχει γίνει εφικτό να υπάρξει, να γίνει δυνατόν. Να ρωτήσω κάτι. Αν ο Υπουργός πάρει την εξής ουδέτερη θέση. Ωραία, διαχειριστείτε μόνοι σας τα προβλήματά σας. Είναι σε θέση ο Δήμος Αμαρουσίου ή οποιοδήποτε άλλος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης να διαχειριστεί τα δικά του προβλήματα χωρίς την βοήθεια ακόμα και κρατικής εγγύησης για κάποια ενδεχόμενη μελλοντική δανειοδότηση. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να μιλάμε πλέον όλοι μας, όπου και να βρισκόμαστε με όποιο, λόγο, με όποιο ρόλο, το λόγο της αληθείας. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και θα πρέπει να παραδεχτεί και η κεντρική εξουσία ότι μιλάνε, ότι πρέπει να αναλάβουμε τις τύχες της κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στα χέρια μας, χωρίς όμως να έχουμε τους ανάλογους πόρους. Το 30% που μειώθηκαν οι κρατικοί πόροι έναντι της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2010 είναι μια πραγματικότητα. Σωστή. Και βεβαίως θα σας πω ότι ακόμα και τα χρέη που έχει η κεντρική εξουσία προς την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά τις προσπάθειες που έκανε και η ίδια η ΚΕΦΚΕ, είναι πάλι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή την αλήθεια. Θα ενδιαφέρει η κεντρική εξουσία να μεταφέρει αρμοδιότητες πραγματικές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δώσει και τους πόρους. Με ποιο τρόπο και πότε. Διότι όταν λέει ξεκινάει από 1η-1η-2011, αλλά ουσιαστικά για να βάλουμε τους πόρους να τους δώσει ο ίδιος ο πολίτης, που θα του αφαιρέσουμε κοινωνικές υπηρεσίες, που θα κλείσει η τοπική αυτοδιοίκηση με φωνητιακούς αρμούς και καπί, κύριε Δήμαρχε, που θα τελεία. Κάνει το βοήθεια στο σπίτι να λειτουργεί στο και με του χρόνου. Κλεί. Όλα αυτά θα πρέπει να τα πούμε με τον λόγο της αληθείας. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κλείνομαι, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αγόρευσε. Να αφήσουμε τις δουλειές μας να κάνουμε τους δημάρχους χωρίς να έχουμε όπλα και με ανθρώπους που προείστανται ημών, γιατί μπορεί να μην έχουν... Κύριε Δήμαρχε, κλείνομαι. Διοριστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να εκτιμήσουν τους εκπροσώπους των πολιτών και να τους βλέπουν αυτοί οι συνεργάτες τους για να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.